Σεβασμιότατε, κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να επιθεωρήσουμε τις εργασίες οι οποίες γίνονται στο νότιο τμήμα ενός πολύπαθου δρόμου. Γιατί όπως καλά θυμάστε, ο Ε65 είναι ένας δρόμος ο οποίος ξεκίνησε, υπεγράφει η πρώτη σύμβαση παραχώρησης το 2007, πέρασε στην κυριολεξία από 40 κύματα, επαναδιαπαρατεύτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη σύμβαση παραχώρησης το 2013, ολοκληρώθηκε το μεσαίο κομμάτι και τώρα δρομολογείται με μεγάλη ταχύτητα το νότιο κομμάτι, εδώ πέρα από τη Λαμία μέχρι την Ξηνιάδα, με προοπτική αυτό να έχει ολοκληρωθεί, όπως είπε και ο Υπουργός, μέχρι το τέλος του 2021. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τηρηθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα του δρόμου, είναι 33 χιλιόμετρα αν δεν κάνω λάθος, θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ώστε τα 2/3 του Ε65 να έχουν τελειώσει εντός των επόμενων 2 ετών. Ένας δρόμος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για ολόκληρη την Θεσσαλία, καθώς θα φέρει πολύ πιο κοντά στην Αθήνα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, και με αυτόν τον τρόπο θα μπει μια ακόμα σημαντική ψηφίδα στην ολοκλήρωση του παζλ των αυτοκινητοδρόμων της Υπηρετικής Ελλάδος. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω, εσείς που κάνετε αυτή τη διαδρομή πάρα πολύ συχνά, για τη σημασία του έργου αυτού και το πόσο γρήγορα, πόσο πιο γρήγορα θα γίνει η μετακίνηση, πόσο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Να πω μόνο, όπως είπε και ο Υπουργός, ότι θα ολοκληρωθεί και θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δικιά μου και του Υπουργού. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί και το τμήμα αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα σπάσει και η απομόνωση μιας περιφέρειας με πολύ μεγάλη σημασία, που είναι η Δυτική Μακεδονία. Κατά συνέπεια θα ολοκληρωθούν, πιστεύω, σύντομα υπό την ηγεσία του Υπουργείου Διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση για να ξεπεραστούν εμπόδια τα οποία έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν. Εν τω μεταξύ όμως, το έργο αυτό το οποίο επιθεωρούμε σήμερα προχωράει με γρήγορη ταχύτητα, όπως είπε και ο κύριος Περιστέρης, παραπάνω από 1.300 εργαζόμενοι απασχολούνται καθημερινά σε αυτό το εργοτάξιο, και χαίρομαι πολύ που βλέπω την ταχύτητα με την οποία προχωράει και θα ανανεώσουμε πια την συνάντησή μας και στα επίσημα εγγένεια του νότιου τμήματος πριν το τέλος του 2021. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Καλές γιορτές σε όλες και σε όλους, μια καλή χρονιά, το 2020 ήταν μια καλή χρονιά, με χαρά, με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας, και βέβαια να είναι μια καλή χρονιά για την πατρίδα μας, ακόμα καλύτερη από ό,τι ήταν το 2019. Η χώρα μας μπαίνει πια σε μια τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης. Το 2020 θα είναι η πρώτη χρονιά η οποία θα ανήκει εντός εισαγωγικών εξ ολοκλήρου στη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και πιστεύω ότι τα πολύ ισχυρά θεμέλια τα οποία έχουμε βάλει αυτό το πρώτο πεντάμινο, που έχουμε την μεγάλη ευθύνη να διαχειριζόμαστε τις τύχες αυτού του τόπου, θα μας επιτρέψουν να κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα για να εκπληρώσουμε τους κεντρικούς στόχους που έχουμε αναλάβει απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά.